Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής χαιρετίζει τις ομοσπονδίες, τα σωματεία, κάθε επαγγελματία, βιοτέχνη, έμπορο, αυτοκινητιστή, συνταξιούχο που δίνει σήμερα εδώ αγωνιστικό παρόν. Οι 35 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις που αποτελούν τη σημερινή συγκέντρωση στέλνουν ελπιδοφόρο μήνυμα. Ανοίγουμε καινούρια σελίδα αγώνα. Η σημερινή κινητοποίηση δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Είναι καρπός της δουλειάς των συναδέλφων που στις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού κατά τη φάση της έξαρσης της πανδημίας δεν μείναν σιωπηλοί. Κρατήσαν ζωντανά τα σωματεία. Στήριγμα για κάθε συνάδελφο, φέρνοντας στην επιφάνεια τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν σταματάμε. Κάθε μέρα και περισσότεροι στον αγώνα. Η δράση αυτής της περίοδου, με αποκορύφωμα τις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη. Έδωσε ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση που ήθελε να επιβάλλει τη σιγή, να στιγματίσει την οργανωμένη πάλι, προβάλλοντάς τη σαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι κινητοποιήσεις για την υγεία των υγειονομικών που στηρίχθηκαν στην πράξη, στο δρόμο και από την Όφσα έδειξαν ότι η κοινή δράση αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων, σπουδαστών, συνταξιούχων του γυναικείου κινήματος για τις σύγχρονες ανάγκες μπορεί να πολλαπλασιάζει τη δύναμή μας. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν επέτρεψαν στην κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από τους περιορισμούς και την ατομική ευθύνη ή τα δραματικά ανακοινοθέντα περί αόρατου εχθρού. Φέρει βαριές ευθύνες, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για τη διαλυτική κατάσταση του εμπαρευματοποιημένου και διαρκώς υποβαθμιζόμενου συστήματος υγείας, που συνεχίζει να αφήνει τις ζωές μας εκτεθειμένες στο ενδεχόμενο νέου κύματος. Το σύστημα υγείας που χτίστηκε στη βάση της ανταποδοτικότητας του καπιταλιστικού κέρδους αποκαλύπτεται περίτρανα. Η κατάρρευσή του, ακόμη και στη μητέρα του σύγχρονου καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρά τον ηρωισμό των εργαζόμενων σε αυτό, αποδεικνύει ότι η υγεία εμπόρευμα είναι επικίνδυνη για όλους τους λαούς. Μάλιστα, τα κυβερνητικά στελέχη εδώ είναι αμετανόητα. Αφού μπούκωσαν το μεγάλο κεφάλαιο που λιμένεται την υγεία με ζεστό χρήμα όλη αυτή την περίοδο, πριν προλάβει καν να καταλαγιάσει το πρώτο κύμα της πανδημίας, ανακοίνωσαν νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Γι' αυτό και από αυτό εδώ το βήμα βροντοφωνάζουμε ότι η προστασία της υγείας μας, των παιδιών μας, των οικογενειών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Απαιτούμε ούτε σκέψη για περαιτέρω μπαράλιασμα της δημόσιας υγείας, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Άμεση πρόσληψη μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικών όλων των ιδιωτικοκτήτων. Να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλα τα δημόσια κέντρα υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και να ανοίξουν άμεσα όλες οι μονάδες εντατικής θεραπείας που χρειάζονται. Να διατεθούν στον πληθυσμό δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους όλα τα απαραίτητα υλικά προφύλαξης. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέσα σε 5 μήνες, το success story της κυβέρνησης, η ανάπτυξη για όλους που μας λέγανε, οι ατομικές ευκαιρίες που όλοι θα είχαμε τη δική μας, μετατράπηκαν στη σημερινή αβεβαιότητα. Μας λένε ότι ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιους και φτωχούς, ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Αλήθεια, πιστεύει κανείς
ότι οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές θα πεινάσουν επειδή η επιχείρησή τους υπολειτουργεί ή έχει κλείσει προσωρινά. Ή μήπως απολαμβάνουν αυτοί τις ίδιες παροχές στην υγεία. Όλοι οι μεγάλοι έχουν τις πλάτες των κυβερνήσεων. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αυτού του τόπου, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε πείρα από τα 10 χρόνια της προηγούμενης κρίσης και καταλαβαίνουμε ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, όπως και ο υπόλοιπος λαός, θα μπουν στην πρέσα για άλλη μια φορά για να καλυφθούν οι αυξημένες κρατικές δαπάνες και οι μελλοντικοί δημοσιονομικοί στόχοι. Γι' αυτό απορρίπτουμε τα καλοπιάσματά τους για υπομονή και εθνική ομοψυχία. Οι νέες θύελες που έρχονται πρέπει να μας βρουν οργανωμένους και αποφασισμένους. Είναι πια καθαρό ότι η κυβέρνηση πορεύεται με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τα οριζόντια μέτρα έκτακτης οικονομικής στήριξης που θεσμοθέτησε προσφέρουν ζεστό χρήμα και άλλες διευκολύνσεις στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ελάχιστα όμως βοηθούν τους αυτοαπασχολούμενους. Έχει ξεκινήσει ένας ασύλληπτος χορός δισεκατομμυρίων προκειμένου να στηριχθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι όμιλοι, τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες. Αυτοί είναι οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων, της τσάμπα χρηματοδότησης των πακέτων στήριξης και των φοροαπαλλαγών που προσφέρουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικροεπιχειρήσεις δεν έχουν να λάβουν και αυτό αποδείχθηκε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Τα μέτρα της κυβέρνησης μπροστά στην κρίση που έρχεται ήταν και παραμένουν αναπαρκή και το κυριότερο ήταν προσωρινά. Τα 800 ευρώ τα εξανέμισαν τα έξοδα και οι ανάγκες. Όσο για τις υποχρεώσεις που πήραν αναστολή, δεν θα μας χαριστούν. Αντίθετα, θα φορτωθούν στις νέες που έρχονται το φθινόπωρο. Η βαριά φορολογία και όλες οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό είναι εδώ. Παλιές και νέες ρυθμίσεις μας πνίγουν. Οι τράπεζες, το ΚΑΟ, μας περιμένουν στη γωνία και η κρίση στην οικονομία δεν αφήνει περιθώρια ανάκαμψης. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει πίσω ούτε ένα μνημονιακό νόμο από αυτούς που φορτωθήκαμε στις πλάτες μας την προηγούμενη κρίση. Όσο για τα μεγάλα λόγια περί επανακίνησης της οικονομίας, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ο λογαριασμός ήταν όλες τις φορές βαρύς. Προβάλλουν σαν λύση τον δήθεν φθηνό προνομιακό δανεισμό. Αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι αν δανειστεί για να κλείσει τρύπες θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα? Ακόμη και το θαύμα του τουρισμού που τόσα χρόνια αφήμιζαν σαν τη νέα βαριά βιομηχανία της χώρας αποδείχθηκε πύργος χτισμένος στην άμμο, αφού πολλές περιπτώσεις τύπου Thomas Cook που είχαμε το προηγούμενο διάστημα διαφαίνονται στον ορίζοντα με ανυπολόγιστες συνέπειες και στους μικρούς του κλάδου που θα συμπαραθυσύρουν μαζί τους. Η κοροϊδία βέβαια συνεχίζεται και με την άρση των περιοριστικών μέτρων. Με τη μεζούρα στο χέρι οι συνάδελφοι στην εστίαση και αλλού μετράνε τα ζόρια τους. Ορισμένοι δεν άνοιξαν καν αφού δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Το μέτρο για τραπέζια σε ακάλυπτους χώρους πρακτικά δεν ωφέλησε τους συναδέλφους, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις αποδείχθηκε ανεφθάρμοστο. Την ίδια στιγμή που στα μαγαζιά μας συμβαίνουν όλα αυτά και επαναλαμβάνουμε και από αυτό το βήμα ότι δεν υποτιμούμε ούτε στο ελάχιστο τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά την ίδια στιγμή στις αερομεταφορές η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τα δις των ενισχύσεων, στηβάζουν τους επιβάτες τον έναν δίπλα στον άλλον,
εφαρμόζοντας το νέο υγειονομικό μοντέλο της Σαρδέλας. Και κάτι ακόμα, οι δήθεν μειώσεις στα δημοτικά τέλη που ανακοίνωσαν διάφοροι δήμοι είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αφού τα μπιλιέτα της ΔΕΗς έχουν τα δημοτικά τέλη στο ακέραιο. Μάλιστα, κάποιοι δήμοι είχαν το θράσος να πούν σε συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο για αυτό, πληρώστε τώρα και βλέπουμε στο τέλος του χρόνου. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν περίτρανα ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται. Πιο αποφασιστικά, με μεγαλύτερη ορμή, χρειάζεται να απαιτήσουμε μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα. Μέτρα που πραγματικά μπορούν να δώσουν ανάσα στους συνάδελφους. Ζητάμε τα αυτονόητα. Άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και του ένφια. Της προκαταβολής φόρου. Τις έξτρα κρατικές δαπάνες να τις πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και όχι οι μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, όχι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για όσο διάστημα κράτησαν τα μέτρα περιορισμού χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, άμεση αποκατάσταση των συντάξεων και απόδοση της 13ης και 14ης. Να καταργηθεί εδώ και τώρα ο νόμος Βρούτσια Χτσιόγλου. Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέχρι το Σεπτέμβρη. Αρκετά έχουμε ταΐσει όλα αυτά τα χρόνια τις τράπεζες. Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη ΔΕΗ ή άλλους ιδιώτες παρόχους και προς άλλες πρώην ΔΕΚΟ μέχρι το Σεπτέμβρη. Φθηνότερα τιμολόγια σε φως, νερό, τηλέφωνο για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα καραντίνας. Αναστολή κάθε είδους μετρών αναγκαστικής σύσπραξης κατασχέσεων πληστηριασμών. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Απαλλαγή όλων των μικρών και αυτοαπασχολούμενων από δημοτικά τέλη για 6 μήνες. Απαλλαγή από τα ενίκια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση. Παραδείγματος χάρη για κηλικία σχολείων, δημοτικά αναψυκτήρια κλπ. Διαγραφή τόκων, προστήμων και του 30% του υπόλοιπου χρέους σε εφορία και τράπεζες. Χορήγηση τέλος επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που έκλεισαν ή πρόκειται να κλείσουν την επιχείρησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συνάδελφοι, χωρίς την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, η δυνατότητα επιβίωσή μας είναι πρακτικά αδύνατη. Βέβαια, οι λαλίστατοι υπουργοί κάνουν ότι δεν ακούν. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει πίσω έστω και ένα φορολογικό μέτρο. Κάθε φορά που διεκδικούμε πραγματικές λύσεις στα προβλήματά μας, μας λένε ότι η οικονομία δεν αντέχει για παραπάνω. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι οι ανταρχές της οικονομίας τους, της ελεύθερης αγοράς, δεν χωρούν στις δικές μας ανάγκες, τόσο πιο γρήγορα θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση. Τώρα είναι η ώρα να οργανωθεί ο αγώνας για πραγματικά μέτρα ανακούφισης και προστασίας. Για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι να προσπεραστούν οι θειασότες της απογοήτευσης, της ιτοπάθειας, της μυρολατρίας που αναπαράγουν συνεχώς ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, ενώ τους αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι. Οι πλειοψηφίες των ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ, καθώς και κάποιων ομοσπονδιών, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να οργανώσουν την πάλη όλων όσων πασχίζουμε καθημερινά για την επιβίωση.
το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η δωρεάν υγεία, οι συντάξεις, η μονοπόληση απουσιάζουν από την ατζέντα τους. Μπορεί να σηκώνουν σκόνη για κάθε είδους προσωρινό και επιμέρους μέτρο. Δεν αγγίζουν όμως τις βασικές κατευθύνσεις των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονικά, γιατί και οι ίδιοι προσκυνούν ακριβώς τον ίδιο Θεό, αυτόν της ανταγωνιστικότητας. Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΒΕ δεν χάνει την ευκαιρία να πιστοποιεί κάθε φορά τη στρατηγική της εκπροσώπησης μιας μικρής μερίδας κύρια μεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν κεφάλαια να διαχειριστούν, προσωπικό να εκμεταλλευτούν και διεκδικούν μερίδιο στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Τις όποιες θέσεις για τους αυτοαπασχολούμενους έχει υιοθετήσει η ΓΕΣΕΒΕ, δεν τις παλεύει, δεν τις διεκδικεί αγωνιστικά. Τις εντάσσει στα πλαίσια ενός ναρκοθετημένου κοινωνικού διαλόγου με την κυβέρνηση, που μόνο συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να προσφέρει. Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΒΕ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε κινητοποίηση στην Πρωτομαγιά. Οι δίθεν έκτακτες υγειονομικές συνθήκες ήταν φέτος το πρόσχημά τους. Ήταν το πρόσχημα αυτονών που βαριούνται να ζυμώσουν. Μάλιστα, μας πληροφόρησαν ότι εδώ και 16 χρόνια έχουν να συμμετάσχουν σε πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να είναι περήφανος για κάτι τέτοιο? Όμως και τη σημερινή μας κινητοποίηση, μόνο που δεν βγήκαν να την καταγγείλουν. Και τι δεν είπαν οι διάφοροι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας? Τι για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις μίλησαν? Τι για ανεύθυνες κινήσεις και για άλλα φεδρά? Η προπαγάνδα τους έπιασε πάτο. Ταυτίστηκε με αυτήν της κυβέρνησης και των καναλιών που την προμοτάρουν. Όμως, εδώ στη συγκέντρωσή μας είμαστε εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοπαλαιστές, συνταξιούχοι, στο πλευρό των σωματείων μας, δεκάδες ενώσεις, σύλλογοι, σωματεία που έχουμε τη διάθεση να παλέψουμε, που πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής δράσης και θέλουμε να οργανώσουμε την πάλη των μελών μας που πασχίζουν καθημερινά για την επιβίωση. Που καταλαβαίνουμε ότι τα σούρτα φέρετα στα Υπουργεία σε απόσταση από τη συλλογική πάλη είναι συλλογική τράπουλα, είναι σημαδεμένη τράπουλα. Για εμάς το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η δωρεάν και υψηλού επίπεδου δημόσια υγεία, οι συντάξεις, η κυριακάτικη αργία, ο ελεύθερος χρόνος είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας. Για όλα αυτά τα ουσιάδη αιτήματα, οι κυβερνήσεις δεν δέχονται κανένα διάλογο, καμία συνεννόηση, ακριβώς γιατί ο πυρήνας της πολιτικής τους είναι αντιλαϊκός. Επομένως, δεν αρκούν οι διαβουλεύσεις και οι γνωριμίες. Οι κοινωνικοί διάλογοι είναι πεπονόφλουδα για τα δικαιώματά μας. Για να αποσπαστούν κατακτήσεις, χρειάζεται μαζικότητα και αποφασιστικότητα. Έτσι θα δυναμώσει η φωνή μας. Η ιστορική πείρα δείχνει ότι καμία κυβέρνηση ποτέ δεν χάρισε το παραμικρό. Αυτά που μέχρι σήμερα μπορεί να θεωρούνται δεδομένα, κατακτήθηκαν με συλλογικούς αγώνες. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη της συλλογικής μας δράσης, καλούμε κάθε συνάδελφο στον αγώνα. Η αποτελεσματικότητα της πάλης μας θα κριθεί στη μαζικότητα. Θα βαδίσουμε αυτό το δρόμο μαζί με τον υπόλοιπο λαό, τους εργαζόμενους, τους σπουδαστές, τους μαθητές, τις γυναίκες, απέναντι στα καινούργια αδιέξοδα που συνοδεύουν τη νέα οικονομική κρίση που είναι πρωτοπυλών. Ανανεώνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού για τις 11 του Ιούνιου. Καλούμε όλα τα σωματεία
που είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε στα διοικητικά συμβούλια τους τρόπους συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων. Ενωμένοι θα πολλαπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Όλη μια γροθιά ανοίγουμε νέα σελίδα αγώνα. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι.